Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις. Εκεί σε ενημερώνω γενικότερα για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Όπως επίσης εκεί μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο. Βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως σας είπα λοιπόν, σήμερα έχουμε vlog. Και παιδιά, σαν πολλά ιατρικά vlog έχουν πέσει μαζεμένα τώρα τελευταία και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Όπως έχετε δει λοιπόν και από τον τίτλο, σήμερα θα πάω σε γυναικολόγο. Αν είχατε δει το τελευταίο βίντεο, το ιατρικό εκείνο με τον ρευματολόγο, σας είχα πει ότι ανακάλυψα εντελώς τυχαία μέσα από μια μαγνητική λεκάνης ότι έχω μια μεγάλη κύστη στη δεξιά οθήκη 5 εκατοστά. Οπότε σήμερα πρέπει να πάω στο γυναικολόγο, το έκλεισα αμέσως, σήμερα είναι Δευτέρα. Νομίζω εκείνες εξετάσεις είχα πάρει η Παρασκευή, κάτι τέτοιο, το έκλεισα αμέσως το ραντεβού. Και το είχα παραμελήσει, αλήθεια είναι, έπρεπε να έχω πάει νωρίτερα από το Γενάρη, αλλά δεν πήγα, γιατί η τελευταία εξέταση γυναικολογική που είχα κάνει ήταν τον Ιανουάριο του 20. Οπότε έπρεπε και φέτος να έχω κάνει από πολύ νωρίτερα και όχι να το αφήσω για Αύγουστο, αλλά το αμέλησα, παιδιά. Πολύ κακός, μην αμελείτε τους γιατρούς, πάντα να κάνετε τα check-up σας, γιατί μπορεί και εγώ να είχα προλάβει την κύστη πολύ μικρότερη. Τους τελευταίους αρκετούς μήνες έχω παρατηρήσει ότι έχω αρκετά μεγάλη κοιλιά. Για το σωματότυπό μου τουλάχιστον η κοιλιά μου φαίνεται έντονη, λασκιμέγγυος. Και διάβασα ότι μεγάλες κύστες μπορούν να δημιουργήσουν φούσκωμα. Οπότε παιδιά, ίσως βρήκαμε και τη λύση στο πρόβλημα. Οπότε σήμερα θα πάω να δούμε πράγματι αν είναι τόσο εκατοστά η κύστη και γενικότερα τι παίζει και θα μου προτείνει μετά η γιατρός λύση στο πρόβλημα. Οπότε αυτά για τώρα, έχω μαζέψει εδώ πέρα τις εξετάσεις μου. Καλά, αν δείτε παιδιά που τις φυλάω θα γελάσετε πραγματικά. Κάτσε θα σας δείξω. Έχω εδώ αυτό το τεράστιο ντοσιέ, ο οποίος είναι ψυχαναγκαστικά οργανωμένος, εννοείται. Αν δείτε εδώ πέρα στο πλάι, έχω όλες τις αιματολογικές εξετάσεις ανά έτος. Και μετά έχω όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις καρδιολογικές, ξέρω εγώ, μαγνητικές, ακτινογραφίες και τέτοια πράγματα. Μα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν θα έπρεπε να έχω τόσες πολλές εξετάσεις στα 30 μου, αλλά anyway, δυστυχώς έχω. Σας αφήνω να ετοιμαστώ, έχω και ψυχοθεραπεία σήμερα, είναι η δεύτερη μου ψυχοθεραπεία και μετά θα πάω γυναικολόγο, οπότε με το που τελειώσω θα ανοίξω την κάμερα να σας πω τι μου είπε. Τα λέμε λοιπόν μετά. A few moments later. Στο σημείο αυτό να σας πω, να μην διαβάζετε ποτέ τίποτα από το ίντερνετ, γιατί πάντα σας πανικοβάλλει, όπως εμένα καλή ώρα τώρα. Λοιπόν, διάβαζα πάλι τα αποτελέσματα από τη μαγνητική. Και στη μαγνητική για την κύστη μου λέει το εξής. Λέει, απεικονίζεται μεγέθης κύστης στη δεξιά οθήκη διαμέτρου περί τα 5 εκατοστά, παρουσιάζει πεπαχισμένο τείχωμα κλπ. Αυτό το πεπαχισμένο τείχωμα από την πρώτη στιγμή που το είχα διαβάσει δεν μου καθότανε καλά. Και κλασικά λέω, ας κάνω μια αναζήτηση στο ίντερνετ. Δηλαδή με το που κλείσαμε την κάμερα τώρα πριν από λίγο, λέω ας κάνω μια αναζήτηση. Ψάχνω στο ίντερνετ και να σας πω τι διάβασα. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να είναι και βλακεία. Δηλαδή, μπορεί τσάμπα εγώ τώρα να είμαι σε πανικό. Για το τίποτα. Αντί να περιμένω λοιπόν να πάω στη γιατρό, διάβασα το εξής. Μία σύνθετη, λέει, η μορφολογία αποτελεί το σημαντικότερο διαγνωστικό δείκτη. Μία σύνθετη κύστη, πολύχωρη, με ή χωρίς συμπαγή στοιχεία ή μία κύστη με πεπαχισμένο τείχωμα, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να περιέχει κακοήθη στοιχεία. Περιττώ να σας πω ότι έχω χεστεί πάνω μου στην κυριολεξία. Ανυπομονώ να πάει 8 η ώρα, να πάω στη γιατρό, να της δείξω πρώτα αυτές τις εξετάσεις, να με δει και να μου πει αν παίζει κάτι τέτοιο ή όχι και γενικότερα να με ενημερώσει σωστά, γιατί εγώ τώρα κάνω τις διαγνώσεις του ίντερνετ.
και έχω χεστεί πάνω μου. Λοιπόν, ευχηθείτε μου καλή επιτυχία και τα λέμε σε λίγο. Many hours later. Είναι βράδυ, γύρισα από τη γυναικολόγο και να σας πω ότι η πρώτη μου σκέψη ήταν απλά να σταματήσω το βίντεο, να μην το κάνω γιατί καταντά πολύ άβολο. Και γενικότερα κατά και απόσκατα. Τέλος πάντων, θα το συνεχίσω το βίντεο και αυτό για ένα και μόνο λόγο, γιατί πρέπει να σας θυμίσω σε εσάς ιδίως στα κορίτσια να μην παραλείπετε το γυναικολογικό έλεγχο. Εγώ είχα να πάω 1,5 χρόνο. Αν είχα πάει στον ένα χρόνο ή αν είχα πάει σε καλύτερη γιατρό, πολλά μπορούσαν να είχαν αλλάξει. Τέλος πάντων, είμαι πολύ χάλια να σας πω. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο, ακόμα δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, να σας πω ότι καταρχήν έγινα ρόμπα. Να το πω και αυτό έτσι να γελάσουμε λίγο. Πήγα στη γιατρό. Μου λέει πώς σε λένε, της λέω αν είχα ρελάθει. Με ψάχνει, με ξαναψάχνει, μου λέει έχουμε σίγουρα ραντεβού μαζί, λέω ναι. Εν τέλει, είχα κλείσει ραντεβού 30 του μήνα ημέρα Δευτέρα. Ενώ σήμερα είναι 23 του μήνα ημέρα Δευτέρα. Ήταν το πρώτο άμεσο ραντεβού. Δεν το είχα δει ότι είναι 30 του μήνα. Και έγινα ρόμπα. Δηλαδή ούτε γιαγιά να ήμουν. Τέλος πάντων. Της λέω εντάξει, της λέω να φύγω και να έρθω την άλλη Δευτέρα. Μου λέει όχι, μου λέει πας καλά. Έλα, μου λέει ας εδώ. Άλλωστε είχε αργήσει και το επόμενο ραντεβού. Μπαίνω. Ξεκινάμε με test pap. Ξεκινάμε με test pap. Όλα οκ, πήρε το δείγμα που ήθελε. Και μου λέει θα σε ψηλαφίσω γιατί κάτι δεν μ' αρέσει. Εκεί εγώ χαίστηκα πάνω μου. Με κοιτάει τέλος πάντων και μου λέει έχεις μία κίστη στο κόλπο. Μεγέθους φουντουκιού. Με έπιασε ένας πανικός. Μου λέει προσπάθησε να καταλάβει αν έχει μέσα υγρό ή όχι. Αν έχει υγρό είναι καλό, αν δεν έχει υγρό θέλει χειρουργείο. Με νηστέρι δηλαδή να αφαιρεθεί. Μου έβαλε ξυλοκαίνη. Το είδε τέλος πάντων, μου λέει μάλλον υγρό έχει μέσα. Μου λέει θα το τρυπήσω με μία σύριγγα. Θα προσπαθήσω να ρουφήξω το υγρό που έχει μέσα. Αν το ρουφήξουμε είναι ok, αδειάζει. Διαφορετικά αν δεν αδειάσει σημαίνει ότι είναι συμπαγές μέσα, οπότε αυτό χρειάζεται χειρουργείο. Εν τέλει μου βάλε τη σύριγγα. Πάλι καλά με την ξυλοκαίνη δεν καταλάβαινα τίποτα, γιατί αλλιώς το υπέφερα. Και τέλος πάντων το αφαίρεσε. Ρούφιξε όλο το υγρό αυτό, το σαν πίον τέλος πάντων ήτανε. Πάει αυτό. Μου λέει θα βάζεις που σου δίνει για μερικές μέρες, τρεις φορές τη μέρα, βασικά δύο φορές τη μέρα, και δεν θα ξαναγεμίσει. Πάμε παρακάτω. Μου λέει πάει να βάλει τον υπέρηχο τέλος πάντων και μου λέει πρέπει να κατουρίσεις, μου λέει κοντεύεις να σκάσεις κορίτσι μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν κοντεύω να σκάσω, αλλά οκ, πάω. Πάω τέλος πάντων, κατουράω, επιστρέφω. Ξεκινάμε πάλι τον υπέρηχο. Μου λέει, δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Μου λέει, κάτσε να δω. Κοιτάει λίγο και μου λέει, ο δουλάσιος χώρος είναι γεμάτος υγρά. Εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό εκείνη την ώρα. Μου λέει, κολυμπάνε τα όργανά σου στα υγρά. Μου λέει, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε καμία. Δεν είναι φυσιολογικό. Της λέω, για μισό λεπτό. Τι είναι αυτό καταρχήν? Μου λέει, υγρό στο δουγλάσιο έχει σε δύο περιπτώσεις. Ή την ημέρα της ορυξίας αν σπάσει κάποιο φυλάκιο, νομίζω κάπως έτσι μου το είπε, ή αν έχει αιμορραγία. Εγώ δεν είχα τίποτα από τα δύο. Οπότε, αφύσικο. Της λέω για μισό λεπτό. Επειδή έχω ξανακάνει υπέρηχο πολλές φορές στη ζωή μου τόσα χρόνια, πάντα, μα πάντα, σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου και να ήμουν, είτε ήταν ορυξία, είτε είχα περίοδο, είτε οτιδήποτε, πάντα είχα υγρό στο δουγλάσιο χώρο. Μου λέει αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα το δούμε. Μένει μια εκκρεμότητα εκεί πέρα. Πάμε παρακάτω. Φτάνουμε επιτέλους στην κίστη. Η αριστερή κίστη μια χαρά. Πάμε στη δεξιά. Τεράστια. Ήταν αυτή η κίστη, 5 εκατοστά. Μου έδειξε παιδιά πως είναι η μία οθήκη φυσιολογική και το μέγεθος της άλλης. Καμία σχέση. Αυτρόμαξα τα τόδα.
Λοιπόν, μου λέει ότι είναι συμπαγής, δυστυχώς. Αυτό εννοούσε που τρόμαξα, θυμάστε, νωρίτερα μέσα στη μέρα που σας είχα ανοίξει την κάμερα και σας είπα ότι διάβασα για το πεπαχισμένο τείχομα, ότι δεν είναι καλό. Πράγματι δεν είναι καλό, γιατί αν είχε μέσα υγρό, η κύση θα ήταν απορροφήσιμη από τον οργανισμό, δηλαδή θα έφευγε μέσα στις επόμενες περιόδους και αν δεν έφευγε με την περίοδο, θα μπορούσα να πάρω αντισυλληπτικά σχέτως που εγώ για κάποιο λόγο δεν κάνω να πάρω. Αυτό θα το αναλύσουμε στο μέλλον, σε άλλο βίντεο. Πολλά άβολα μαζί, παιδιά, δεν χωράνε στο συγκεκριμένο βίντεο, γιατί θα εξελιχθεί και ακόμα πιο άβολο το βίντεο αυτό. Έτσι πιστεύω, έτσι διαισθάνομαι. Λοιπόν, οπότε, η κύση λοιπόν είναι συμπαγής, το οποίο σημαίνει ότι δεν φεύγει, μόνο με χειρουργείο. Και τώρα μου λέει, πρέπει να κάνεις μαγνητική, ειδική κάτω κοιλίας όμως, όχι λεκάνης που είχα κάνει, η οποία εστίαζε σε άλλα πράγματα. Πρέπει μου λέει να κάνεις μαγνητική για να δούμε αν είναι κύστη στην οθήκη συμπαγής, να δούμε τη μορφολογία της, ή αν είναι ενδομητρίωση. Αν είναι ενδομητρίωση πρέπει αμέσως να γίνει χειρουργείο. Αν είναι κύστη συμπαγής οθήκης, σε αυτή την περίπτωση μέχρι τα 5 εκατοστά μπορείς να την κρατάς του σουβενίρ και να την παρακολουθείς ανά λίγους μήνες. Δεν ξέρω ανά πόσους μήνες, απλά μου είπαν να την παρακολουθείς ανά κάποιους μήνες. Να μικρύνει δεν μικραίνει, να εξαφανιστεί δεν εξαφανίζεται, απλά την έχεις έτσι ρε παιδί μου από βίτσιο. Μετά τα 5 εκατοστά όμως πρέπει να το χειρουργήσεις κι αυτό. Με άλλα λόγια, εγώ το χειρουργείο δεν το γλιτώνω. Χειρουργείο λέγοντας λαπαροσκόπηση, έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα γίνει, που είναι πιο εύκολο χειρουργείο από το να σου κάνω μια τεράστια τομή. Αλλά δεν πάει να είναι χειρουργείο, έχει αναισθησία, την οποία φοβάμαι. Τώρα, μου έγραψε μαγνητική, μου έγραψε σκιαγραφικό για να πάρω για τη μαγνητική, γιατί πρέπει να γίνει και χορήγηση σκιαγραφικού, και μου έγραψε και κάτι εξετάσεις αίματος για κάτι καρκινικούς δείκτες και μου λέει μη σε πανικοβάλλει η λέξη καρκινικοί δείκτες. Αυτό μου λέει το κάνουμε καθαρά γιατί πρέπει να το κάνουμε. Να ξέρουμε για τι κύστη είναι, τέλος πάντων. Αυτά μου είπε σήμερα. Έχω χεστεί πάνω μου. Ήμουνα προετοιμασμένη, αλήθεια είναι, για τα χειρότερα. Και τώρα προετοιμάζω τον εαυτό μου για ακόμα χειρότερα, ώστε να έρθουν τα καλύτερα και να μου φανούν πιο εντάξει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι τραγικό, υπό την έννοια ότι μου ήρθανε πολύ βολικά όλα, δηλαδή, τι εννοώ. Εγώ δεν είχα σκοπό να πάω φέτος στο γυναικολόγο. Τελευταία φορά που είχα πάει ήταν το Γενάρη του 20. Το είδα πριν από τα χαρτιά μου. Τώρα η αλήθεια είναι έπρεπε να έχω πάει το Γενάρη του 21, αλλά δεν πήγα. Και θα πήγαινα το Γενάρη του 22. Αλλά, χάρη στο σπάσιμο του δαχτύλου στο πόδι, πραγματικά, τα ψάξα όλα. Δηλαδή πήγα στον ένα γιατρό, δεν έμεινε ικανοποιημένη από αυτά που μου είπε, έτσι οδηγήθηκα στο ρευματολόγο, ήταν πολύ καλός γιατρός, μου γράψε τα πάντα, μέχρι και υπέρηχο λεκάνη, μαγνητική λεκάνη, το οποίο, εντάξει, δεν περίμενα να μου το γράψει, αλήθεια είναι, αλλά ο Θεός τον φώτισε. Και εν τέλει, να παιδιά που ανακαλύψαμε τυχαία την κύστη και έτρεξα αμέσως να το δω. Διαφορετικά, αν δεν είχα σπάσει το δάχτυλο, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Θα ζούσαμε μια κύστη. Να σας πω ότι είχα ενοχλήσεις, πολλές ενοχλήσεις γενικότερα. Να σας πω ότι η κοιλιά είναι πρισμένη τον τελευταίο καιρό περισσότερο και είναι σίγουρα από αυτό και από το δουκλάσιο υγρό, αλλά και από την κύστη. Βρέθηκε λύση για το πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά, μη σας ζαλίζω άλλο. Μιλάω ήδη ακατάπαυστα στα 10 λεπτά από ό,τι βλέπω. Θα το κρατήσω μάλλον ένα βίντεο, έτσι νομίζω. Να είναι ένα βίντεο με όλο το ιατρικό vlog, τέλος πάντων, όλο το story, ό,τι γίνει. Λογικά θα είναι σε ένα βίντεο και οι εξετάσεις στο ίδιο βίντεο και η επέμβαση φαντάζομαι θα γίνει στο ίδιο βίντεο, δεν ξέρω, θα δω. Εκτός αν μου βγει τεράστιο και το χωρίσω σε δύο, θα δούμε. Δεν υπόσχομαι. Προσπαθώ να δείχνω ψύχρεμη, προσπαθώ να δείχνω cool, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω χιαστεί πάνω μου, παιδιά. Ας ευχηθούμε, πραγματικά. Αύριο το πρωί θα πάω να κάνω τις εξετάσεις αίματος και αύριο το πρωί θα πάρω τηλέφωνο
να κλείσω ραντεβού με ιατρική διάγνωση, δηλαδή ιατρόγνωση, που έχει τον καλύτερο μαγνητικό τομογράφο, να κάνω εκεί πέρα τη μαγνητική. Τώρα δεν ξέρω πότε θα μου πει, ελπίζω μέσα στην εβδομάδα. Αυτά σας αφήνω, τα λέμε αύριο το πρωί με την εξέτασή μου τους και να σας πω πότε έκλεισα και τη μαγνητική. Καληνύχτα. The next day. Καλημέρα. Η επόμενη μέρα σήμερα. Κοιμήθηκα πολλές ώρες, αν και η αλήθεια είναι ότι όλη νύχτα ξύπναγα μέσα στο άγχος. Τέλος πάντων, είναι 11 παρα 5, έχω έρθει στο φαρμακείο να πάρω το σκιαγραφικό και κατάφερα και βρήκα ραντεβού σήμερα για τις 12 στην ιατρόγνωση, εκεί που είχα κάνει και την άλλη μαγνητική, τις άλλες μάλλον μαγνητικές. Οπότε βρήκα σήμερα ραντεβού για τις 12, οπότε πρέπει να βιαστώ να πάρω το σκιαγραφικό και να πάω κατευθείαν από εκεί πέρα, εκεί θα μου πάρουν και το αίμα και εκεί θα κάνουμε και την μαγνητική. Οπότε, παιδιά, πεινάω πάρα πολύ. Δεν αντέχω. Με το που τελειώσω από εκεί πέρα θα πάμε να φάμε τίποτα. Αυτά. Παίρνω το σκιαγραφικό και τα λέμε μετά. Πήρα το σκιαγραφικό. Η ώρα είναι 12 παρά 13. Νομίζω είμαι εντάξει την ώρα μου. 12 είναι το ραντεβού. Θα δω μήπως κάνω πρώτα την εξέταση αίματος και μετά τη μαγνητική. Οπότε πάω, τα κάνω και σας ενημερώνω μόλις τελειώσω. Μόλις τελείωσα με τις εξετάσεις. Εν τω μεταξύ είμαι γκαντέμο, το έχω πάρει απόφαση πλέον, δεν μου κάνει εντύπωση. Πάω, δίνω αίμα και με το που μου παίρνουν το αίμα και βγαίνω τέλος πάντων από το δωμάτιο εκείνο της αιμοληψίας, ξαφνικά αρχίζουν να ξεχύνονται κάτι αίματα, παιδιά, να πετάγονται από το τσιρότο. Έγινα χάλια, πραγματικά. Τρέχω αμέσως στην πρώτη κοπέλα που βλέπω μπροστά μου, της λέω βοήθεια, έχω αιμορραγία. Μου λέει εντάξει, μην αγχώνεσαι, μου λέει αυτό είναι. Δεν έπρεπε να το πιέσει λίγο παραπάνω. Μου το έφτιαξε πέρα, μου το καθάρισε. Τέλος πάντων, τώρα Πέμπτη βγαίνουν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις αίματος. Θα μου τα στείλουν στο mail. Και Παρασκευή βγαίνουν οι μαγνητικές. Βασικά οι μαγνητικοί. Οπότε αναμένουμε. Τώρα πάω να βρω το πρώτο μέρος για πρωινό. Όπου βρω, παιδιά, δεν με νοιάζει. Πεινάω, πεθαίνω πραγματικά. Οπότε πάω και θα σας δείξω τι θα φάω. Εν τέλει ήρθα Everest και πήρα μια ωραία ζαμπονοτυρόπιτα, παιδιά. Ανυπομονώ να τη φάω. Τα λέμε μετά. Βασικά δεν τα λέμε μετά. Μετά έχω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Τώρα δεν θα σας τα δείξω όλα αυτές τις λεπτομέρειες. Θα τα πούμε τώρα όταν θα έχω νεότερα. Δηλαδή την Πέμπτη. Θα λέμε λοιπόν την Πέμπτη. Ας ελπίσουμε, παιδιά, να είναι καλά τα αποτελέσματα. Several days later. Είναι Παρασκευή βράδυ. Τώρα βρήκα χρόνο να ανοίξω την κάμερα. Νωρίτερα έτρεχα μέσα στη μέρα, είχα δουλειές, οπότε δεν μπόρεσα να ανοίξω την κάμερα να σας μιλήσω. Οπότε θα σας τα πω τώρα τα νέα, παιδιά μου. Λοιπόν, βγήκαν οι εξετάσεις και αίματος και η μαγνητική. Και μίλησα και με τη γιατρό. Λοιπόν, σε πρώτη φάση θα σας πω τα αποτελέσματα των εξετάσεων και μετά θα σας πω τι μου είπε η γιατρός. Λοιπόν, εξετάσεις αίματος. Δόξα τον καλό Θεούλη, είναι όλες οι τιμές καλές. Σας είχα πει ότι ήταν δείκτες νεοπλασίας, το οποίο δεν είναι και πολύ καλό γενικότερα. Εν τέλει λοιπόν, όλες οι τιμές είναι καλές. Να σας πω τώρα τι τιμές μου έγραψε, να έχετε έτσι απλά μια εικόνα τέλος πάντων. Λοιπόν, απλά για να γνωρίζετε δηλαδή. Η μία τιμή είναι Αλφα εμβρυϊκή σφαιρίνη, μετά καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο, το CEA, μετά το CEA 15,3 είναι το καρκινικό αντιγόνο 15,3, μετά το CEA 125 είναι το καρκινικό αντιγόνο 125 και μετά το CEA 19,9 το καρκινικό αντιγόνο 19,9, δηλαδή μου έγραψε αυτούς τους 5 δείκτες. Και οι 5 παιδιά είναι στα φυσιολογικά πλαίσια. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό από μόνο του. Οπότε με το που είδα τις εξετάσεις αίματος, ηρέμησα λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή με χέστρα, το μυαλό μου πήγε στο κακό. Χωρίς να σας έχω πει τίποτα εσάς. Απλά ευχόμουν να είναι καλοί αυτοί οι καρκινικοί δείκτες. Δόξα τω Θεώ, είναι. Πάμε τώρα μαγνητική. Θα σας διαβάσω τα σημεία που μας ενδιαφέρουν, τέλος πάντων, που μιλάνε για την κύστη, γιατί η συγκεκριμένη μαγνητική είναι κάτω κοιλίας. Που σημαίνει ότι είδε και άλλα πράγματα. Εμείς θα μιλήσουμε για αυτά που μας αφορούν. Λοιπόν, τέλος πάντων λέει ότι
απεικονίζεται ετερογενής βλάβη με συμπαγή γυκιστικά στοιχεία, η οποία αναπτύσσεται στη δεξιά οθήκη, με παρουσία διαφράγματος κεντρικά. Αυτό το διαφράγματος δεν μου άρεσε. Λοιπόν, και όπως επίσης που λέει, συμπαγή κύφτη με κυστικά στοιχεία. Μετά λέει, ήπια αιμορραγικά στοιχεία στην οπισθοπλάγια δεξιά επιφάνεια της βλάβης. Σε αυτό δεν σας κρύβω, χέστηκα πάνω μου. Νόμιζα ότι είναι στο τσάκ να σπάσει η κύφτη. Εντάξει, οκ, δεν θα το σχολιάσω. Απλά αυτές είναι οι δικές μου θεωρίες, επειδή είμαι χέστρα. Μετά τι άλλο λέει. Λέει ότι υπάρχει πεπαχισμένο τείχωμα το οποίο παρουσιάζει μέγιστο εύρος στα 4 χιλιοστά. Μετά λέει, συνυπάρχει μεγάλη συλλογή υγρού στον δουλάσιο χώρο, η οποία εκτείνεται και πέριξ της ουροδόχου κύστεως. Δηλαδή αυτό το υγρό στον δουλάσιο χώρο που λέγαμε είναι άπειρο, πραγματικά. Αυτό μου το είχε πει και η γιατρός, το ξέρα. Σε παλαιότερες εξετάσεις γενικότερα, μου έλεγε μέτρια συλλογή υγρού, κάπως έτσι μου το λέγανε στους υπερήψους και σε όλα αυτά. Σίγουρα δεν εννοούσαν μέτριο ότι φτάνει μέχρι την ουροδόχο κύστη. Τέλος πάντων, αυτή τη φορά είναι άπειρο. Και πάμε τώρα τι άλλο. Λέει ότι συνιστάται στη σχέτιση της βλάβης με τον λοιπό κλινικο εργαστηριακό έλεγχο της εξεταζομένης, καθώς και έλεγχος πιθανής υπεριστρογονεμίας. Πάλι κινέζικα. Και μετά έλεγε παχισμένο εκρητικό ενδομήτριο περί το 8 χιλιοστά. Όλα τα υπόλοιπα εντάξει. Λοιπόν, χέστηκα πάνω με το που βγήκε η μαγνητική λοιπόν. Δεν είχα χρόνο να σας ανοίξω την κάμερα και πάλι καλά, γιατί θα με βλέπατε σαν κλαμμένο να μην πω τι. Αλλά γενικότερα ήμουν λίγο χάλια. Μίλησα με τη γιατρό. Την έπριξα βασικά, της έστειλα μηνύματα. Αλλά τέλος πάντων, δεν ήθελα να την ενοχλήσω να την πάρω τηλέφωνο. Μου απάντησε, μου στείλε και το τεστ Παπα-Νικολάου, όλο ok. Και μου είπε να την πάρω τηλέφωνο όποτε έχω χρόνο. Την πήρα αμέσως και μου τα εξήγησε. Λοιπόν, μου είπε ότι όντως η κύστη είναι συμπαγής. Όμως, αυτό που λέει κάτι για αιμορραγικά στοιχεία, υπάρχει πιθανότητα, τώρα σας το λέω όπως το κατάλαβα, αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι υπάρχει πιθανότητα αυτή η κύστη να είναι γεμάτη με αίμα, αλλά ξεραμένο, ας το πούμε. Γι' αυτό είναι συμπαγής. Το οποίο σημαίνει όμως ότι πάλι μπορεί να απορροφηθεί. Λοιπόν, οπότε, αν υπάρχει αίμα και όχι συμπαγή στοιχεία, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, έχω διαβάσει και για δερματοειδείς κύστης, που μάλλον δεν έχω κάτι τέτοιο, γιατί φαντάζομαι θα το έγραφε μαγνητική. Στις δερματοειδείς κύστης είναι τα τερατώματα, έτσι τα λέει στο ίντερνετ, που λέει ότι μέσα μπορεί να βρεθούν δόντια, μαλλιά και δέρμα. Τερατώματα, όπως το λέει. Δηλαδή, να ξέρετε, υπάρχουν και τέτοιες κύστες. Τέλος πάντων, εμένα μου είπε ότι ή είναι συμπαγής ή υπάρχει πιθανότητα να είναι γεμάτη με αίμα ξεραμένο, αν το κατάλαβα καλά. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση θα απορροφηθεί από μόνη της. Οπότε, για το συγκεκριμένο θέμα, τι κάνουμε. Περιμένουμε να περάσουν άλλες δύο περίοδοι, δηλαδή μία σε λίγες μέρες που θα μου έρθει και μετά η επόμενη, και με το που μου τελειώσει η επόμενη, η δεύτερη περίοδος, κατευθείαν θα πάω σε αυτή, να με ξαναδεί, να δούμε αν υπάρχει εκεί πέρα η κύστη ή όχι. Αν δεν έχει φύγει και δεν έχει αλλάξει, τέλος πάντων, δεν έχει μικρύνει, σημαίνει ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Αν έχει φύγει, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γλιτώνουμε ένα χειρουργείο. Τώρα, για το υγρό στο δουλάσιο χώρο, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Θα μου τα πει και από κοντά, θα πάω τη Δευτέρα. Θα πω για άλλο λόγο βασικά, θα σας πω τώρα τι. Είναι όντως άπειρο και μου λέει ότι αν όντως το έχεις πάντα, που το έχω πάντα σε όλες τις φάσεις, και αυτό θα το καταλάβει και η ίδια φαντάζομαι μόλις δει κατευθείαν μετά από δύο μήνες δηλαδή, ότι με το τελείωση περίοδος εγώ έχω ακόμα υγρό στο δουλάσιο, θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε μου λέει, στην περίπτωση που επιμένει το υγρό θα το δούμε, δεν μου εξήγησε τι και πώς. Τώρα θα πάω τη Δευτέρα, θέλω να μου γράψει ιστρογόνα, να κάνω μια εξέταση αίματος δηλαδή, να δούμε σε τι επίπεδο είναι τα ιστρογόνα μου, γιατί και εδώ πέρα λέει, και το έψαξα κι εγώ στο ίντερνετ εννοείται, λέει ότι και έλεγχος πιθανής υπεριστρογονεμίας. Λοιπόν, στα ελληνικά site δεν βγάζει άκρη με ιατρικά θέματα,
Σε ξένα site όμως διάβασα ότι υπάρχει πιθανότητα να έχω αυξημένα επίπεδα ιστρογόνων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αιτιολογείται το άπειρο υγρό στον πουγλάσιο. Και αιτιολογούνται και πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχω, όπως η κόπωση που έχω, η έλλειψη ενέργειας και άπειρα άλλα πράγματα τέλος πάντων που έχω, που τα διάβασα όλη τη λίστα και τα είχα σχεδόν όλα. Οπότε ίσως βγάλουμε μία λύση, παιδιά, μήπως βρεθεί μία λύση πραγματικά, μακάρι. Τώρα, το vlog πόσο να το κρατήσω. Δεν έχω ιδέα πόσο έχω τραβήξει και πόσο σας έχω πει ακόμα. Δεν τα έχω περάσει καν στον υπολογιστή για να δω τα κλιπάκια. Μάλλον λέω να το κρατήσω και τη Δευτέρα που θα μου γράψει τα ιστρογόνα. Ας κάνουμε και την εξέταση αίματος. Ας δούμε και πόσο θα είναι τα ιστρογόνα. Τι λέτε? Αυτό θα κάνω. Μην μου απαντήσετε που θα το δείτε έτοιμο το βίντεο. Ρητορική ήταν η ερώτηση. Λοιπόν, οπότε αυτό θα κάνω. Θα το συνεχίσουμε και Δευτέρα που θα πάω να δούμε να μου γράψει τα ιστρογόνα, να πάω να κάνω την εξέταση αίματος, να δούμε πόσο είναι τα ιστρογόνα κτλ. Οπότε, ναι, και μετά από 2 μήνες, όταν, για να μην το κρατήσω αυτό το vlog μέχρι τότε, γιατί εντάξει, τόσο πολύ καιρό να κρατάω τα κλιπάκια δεν μπορώ, με εξαντλήσει. Θέλω ό,τι βιντεάκι βγάζω να το φτιάχνω αμέσως, καταλάβατε. Με πιάνει μια ανυπομονησία γενικότερα να ανεβάζω τα βίντεο. Οπότε, σε 2 μήνες θα έχουμε το άλλο βίντεο με το τι έγινε τελικά, αν έφυγα νικήσεις ή όχι. Οπότε, σας αφήνω για σήμερα. Ελπίζω, παιδιά, να βγάλουμε μία άκρη. Και πραγματικά ελπίζω ότι ιστρογόνα να είναι αυξημένα και να οφείλεται εκεί το υγρό στο πουγλάσιο, γιατί διαφορετικά τι είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω, το έχω μια ζωή και αυτό ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, κυπρισμένη κοιλιά και οι ενοχλήσεις που νιώθω και πόνοι έτσι που έχω αναδιαστήματα. Θα μπορούσε να είναι. Όχι, θα μπορούσε, είναι σίγουρα το υγρό αυτό, γιατί είναι πολύ. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Θα σας πω λοιπόν ό,τι νέο μου πει από κοντά. Several days later. Είναι Τρίτη σήμερα και να σας πω ότι ξαναμίλησα με τη γιατρό. Καλά, την έχω πρίξει τελείως. Και μου είπε να μην πάω σήμερα για την εξέταση αίματος τελικά. Δεν έχει νόημα να την κάνουμε τώρα, γιατί τώρα θα βγουν ούτως ή άλλως αυξημένα τα ιστρογόνα επειδή έχω την κύστη. Μου είπε να περιμένω αυτούς τους 2 μήνες, που βασικά είναι κάτι λιγότερο από 2 μήνες, περίπου 1,5 μήνας, να περιμένω τότε να πάω να δούμε αν υπάρχει ακόμα η κύστη ή όχι, να δούμε τι παίζει με το υγρό στο δουγλάσιο, με το που τελειώνει η περίοδος εγώ θα πάω, οπότε τότε λογικά δεν πρέπει να έχω καθόλου υγρό. Αν έχω, είναι κακό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, να σας πω την αλήθεια, θα μου πει τότε. Εκείνη πιστεύει ότι δεν θα έχω υγρό. Εγώ πιστεύω ότι θα έχω. Τέλος πάντων, μένει να δούμε τι θα ισχύσει. Οπότε θα δούμε τότε. Και αν υπάρχει υγρό ή κύση, τέλος πάντων, ή δεν ξέρω τι, θα μου πει τι κάνουμε και με τα ιστρογόνα, αν πρέπει να τα δούμε τότε ή όχι. Αυτά, παιδιά, έχω μείνει με ένα μεγάλο ερωτηματικό, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, θέλω να μάθω τι παίζει. Θέλω να περάσει γρήγορα ο καιρός βασικά. Γιατί με τρώει αυτό το πράγμα, τι θα γίνει με την κύστη, άμα θα φύγει ή όχι. Ας ευχηθούμε να φύγει. Το βίντεο δεν θα το κρατήσω μέχρι τότε. Θα το κλείσουμε εδώ πέρα. Θα μείνουμε όλοι μαζί με την απορία βασικά. Και σε 2 μήνες θα έχουμε νέο βίντεο που θα σας λέω τι έγινε τελικά με τη γυναικολόγο. Και ας ελπίσουμε απλά να έχει φύγει η κύστη και να μην χρειαστεί χειρουργείο. Αν χρειαστεί χειρουργείο, θα σας κάνω vlog και στο νοσοκομείο, παιδιά. Πραγματικά. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram, εκεί σας ενημερώνω πότε ανεβαίνει νέο βίντεο, τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, μπορείτε να παίρνετε μέρος σε μελλοντικά βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Ευχηθείτε μου πραγματικά να φύγει η κύστη σε 2 μήνες, ευχηθείτε το μου όλοι. Αυτά για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα!